Καλά. Αν η εισήγηση που έφερε σήμερα η Δημοτική Αρχή, αν τελικά περάσει, θα είναι μια μαύρη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προφανώς η εισήγηση έχει γίνει από κάποιον τεχνοκράτη ή από την κυρία Γενική, η οποία δεν έχει παλέψει, δεν ξέρει το αίτημα αυτό των τοπικής αυτοδιοίκησης, τη Δημοτική Αστυνομία. Στο νοσοκομείο. Δεν είναι, είναι υποστελεχωλεμένο, είναι λιγότερα άτομα. Δεν το κλείνουν. Η αστυνομία λειτουργεί με το 1 δέκατο των ατόμων που έπρεπε να έχει. Δεν κλείνει, δεν καταργείται. Θεωρώ ότι αυτό είναι να παλέψουμε να, κάποια στιγμή, αν ξεφύγει η χώρα, να έρθουν άτομα, να στελεχωθεί και με τα υπόλοιπα άτομα να λειτουργήσει. Δεν καταργούμε μια υπηρεσία. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες είναι επιλεγμένες. Μες στην εισήγηση που λέμε ότι θα ασκήσουμε. Θεωρώ λοιπόν. Κατά αποκλειστικότητα και το δεν κάνατε και κάποιο διάλογο. Θα τα πείτε στο τέλος. Δεν κάνατε κάποιο διάλογο. Κατά αποκλειστικότητα. Άρα με είναι το θέμα Σύλλογο στολής, Δημοτικών λοιπόν, Υπαλλήλων έχετε κάνει θέλουμε κάποιο διάλογο. Θέλουμε κάποιον φοβίζει. Αυτό. Θέλουμε στολή. Θέλουμε γιούνι. Δεν κάνουμε διάλογο. Θα τα πείτε στο τέλος. Λοιπόν. Δεν με ενοχλεί εμένα. Δεν με ενοχλεί. Γιατί θεωρώ. Όχι, δεν με ενοχλεί αυτό να με διακόπτει η κυρία Νικολαίδου. Δεν με ενοχλεί. Θεωρώ ότι και αυτή την ίδια αγωνία θέλω να πιστεύω ότι έχει με εμάς. Θεωρώ λοιπόν δεν πρέπει να προχωρήσετε αυτό το βήμα. Θα πρέπει να γίνει ξανά η Δημοτική Αστυνομία με τα 9 άτομα και να παλέψουμε να δούμε αν κάποια στιγμή μπορούμε να προσλάβουμε νέο κόσμο. Λοιπόν, αυτό πιστεύω εγώ είναι. Θεωρώ ότι δεν έχετε ακόμα συζητήσει ούτε με το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων. Να δούμε τι θέση παίρνει και ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων. Είναι ένα θέμα που θεωρώ τον αφορά. Μην κάνετε διάλογο. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω στο τέλος, θα πείτε στο τέλος μετά. Πάμε και με καλά. Πάμε αυτό. Θα είμαστε αρνητικοί. Το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Έχω να μιλήσω. Πάμε. Εγώ δεν έχω δικαίωμα.